Κάθε χρόνο συμβαίνουν παγκοσμίως περίπου 17 εκατομμύρια εγκεφαλικά επεισόδια. Στη χώρα μας έχουμε περισσότερες από 30.000 εισαγωγές ασθενών μετά από αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο επηρεάζει τον ίδιο τον ασθενή, την οικογένειά του, την εργασία του, το περιβάλλον που ζει. Παράλληλα, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, οι επιπτώσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τον ίδιο είναι τεράστιες. Η κυρία Βάσο Ζησιμοπούλου, νευρολόγος, επικεφαλής της Μονάδας Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Ευρωκλινικής Αθηνών, μας εξηγεί όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και για το πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Κυρία Ζησιμοπούλου, τι είναι το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο? Γιατί αποτελεί την πρώτη αιτία αναπηρίας? Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να χαρακτηριστεί σχεδόν σαν την μάστιγα του σύγχρονου κόσμου. Υπολογίζεται περίπου ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν παγκοσμίως 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι από το εγκεφαλικό. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 68 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία από εγκεφαλικό. Όπως καταλαβαίνετε, τα νούμερα αυτά είναι συγκλονιστικά από μόνα τους. Για την Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου έχουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον 30.000 εισαγωγές στα νοσοκομεία μας για εγκεφαλικό. Επομένως, το εγκεφαλικό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που απασχολεί εξαιρετικά τον ιατρικό κόσμο. Να πούμε όμως ακριβώς τι είναι το εγκεφαλικό. Το εγκεφαλικό λοιπόν είναι μία απότομη διακοπή στην αιματική παροχή του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να μην παίρνουν το απαραίτητο αίμα και άρα το οξυγόνο και την γλυκόζη που χρειάζονται τα νευρικά κύτταρα και αυτά πεθαίνουν. Η αντίστοιχη περιοχή που πεθαίνει έχει και μια αντίστοιχη σημειολογία, μια συμπτωματολογία που εμφανίζεται στο ανθρώπινο σώμα. Εάν δηλαδή πεθάνει η περιοχή η οποία ανταποκρίνεται στο λόγο, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε ή θα μιλάμε περίεργα. Αν αντιστοιχεί στην περιοχή που κινείται το χέρι μας, δεν θα μπορούμε να κουνήσουμε το χέρι μας. Και αντίστοιχα για κάθε δομή του εγκεφάλου. Οπότε λοιπόν έχουμε μια οξία εγκατάσταση νευρολογικής σημειολογίας, όπως το λέμε. Και αυτό ονομάζεται αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο όταν οφείλεται σε ισχυμία ενός αγκίου, από θρόμβωση δηλαδή ονομάζεται ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν έχουμε αιμορραγία από ρήξη ενός αγκίου ονομάζεται αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Εγκεφαλικό μπορούν να πάθουν μόνο οι ηλικιωμένοι ή μπορεί να συμβεί και σε νεότερες ηλικίες? Δυστυχώς είναι μία νόσος η οποία, αν και έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερες ηλικίες, αυτό δεν ισχύει, γιατί προφανώς και συμβαίνει και σε νεαρότερους ανθρώπους και ακόμα και σε παιδιά. Υπάρχουν και πρόσφατα παραδείγματα και διάσημων και ηθοποιών οι οποίοι έχουν πεθάνει από αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια σε νεαρή ηλικία. Τελευταία είχε γίνει trending το εγκεφαλικό το οποίο έπεθε η ηθοποιός που έπαιζε στο Game of Thrones. Σε ηλικία μάλιστα νομίζω η κοπέλα είναι γύρω στα 25-30. Οπότε δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους ηλικιωμένους, απλά ακούγεται πιο συχνά για τους ηλικιωμένους. Περίπου υπολογίζεται ότι ένα στους 6 ανθρώπους στη ζωή του κάποια στιγμή θα πάθει ένα εγκεφαλικό. Υπάρχει κάτι που πυροδοτεί την εμφάνιση του εγκεφαλικού επεισοδίου? Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να προδιαθέσουν στο να εμφανίσει κάποιος εγκεφαλικό. Δηλαδή, ο ζαχαροδιαβήτης, η υπερλιπιδαιμία, η υψηλή πίεση, το κάπνισμα, η έλλειψη άσκησης, όλοι αυτοί είναι παράγοντες που προδιαθέτουν στο να πάθει κάποιος εγκεφαλικό. Αυτό δεν σημαίνει προφανώς ότι όλοι όσοι έχουν αυτούς τους παράγοντες θα πάθουν εγκεφαλικό, αλλά οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με συγκεκριμένες καταστάσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι αιτίες γενικά, αδρά είναι είτε να φύγει κάποιος τρόμβος από την καρδιά ή από κάποιο μεγάλο αγκείο και να πάει προς τον εγκέφαλο και να μας φράξει μία αρτηρία, ή επιτόπου σε κάποιο αγκείο του εγκεφάλου να υπάρξει μία θρόμβωση και οπότε να νεκρωθεί το αντίστοιχο κομμάτι. Αυτά όσον αφορά τα ισχυμικά εγκεφαλικά. Τώρα όσον αφορά τα αιμορραγικά, η ρήξη ενός αγκείου μπορεί να έχει πάρα πολλές αιτίες, από τραυματική μέχρι αυτόματη χωρίς κανένα λόγο. Μπορεί να συμβεί δηλαδή μετά από κάποια ψυχολογική πίεση ή ψυχολογική ένταση? Σίγουρα το στρες μπορεί να
επιδεινώσει μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση, αλλά δεν είναι αιτιολογικός παράγοντας το στρες. Είναι κάτι που θα βοηθήσει, θα έρθει επιπρόσθετα στα υπόλοιπα. Δεν θα δημιουργήσει από μόνο του το στρες, δηλαδή ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μπορούμε να προλάβουμε το εγκεφαλικό επεισόδιο? Θα θέλαμε να μας μιλήσετε με την ευκαιρία αυτή για το μνημονικό απλά που έχετε δημιουργήσει, που μας δείχνει τα συμπτώματα που πρέπει να αναγνωρίσουμε για το εγκεφαλικό επεισόδιο. Το να προλάβεις το εγκεφαλικό είναι σχετικό. Δηλαδή, σίγουρα το να κάνεις μια καλή και ένα φυσικό τρόπο ζωής, να προσέχεις, δηλαδή να διατηρείς μια καλή φυσική κατάσταση, να μην καπνίζεις, να κρατάς τη χοληστερίνη σου χαμηλή, να έχεις μια καλή αρτηριακή πίεση. Όλα αυτά είναι παράγοντες θετικοί στο να μπορέσει κάποιος να μειώσει τις πιθανότητες να πάθει εγκεφαλικό. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι σίγουρο ότι όποιος ακολουθεί αυτές τις υποδείξεις, ότι σίγουρα δεν θα πάθει. Το θέμα είναι ότι εάν παρελπίδα συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο σώμα μας ή αυτό που βλέπουμε σε κάποιον άλλον άνθρωπο είναι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Και αυτό είναι που λείπει αρκετά από τον κόσμο στην παρούσα φάση και μάλιστα από τον ελληνικό πληθυσμό. Δηλαδή ο κόσμος όταν συμβαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο πολλές φορές δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα ακρονίμιο το οποίο περιέχει ουσιαστικά ένα μνημονικό κανόνα, κάποιες λέξεις οι οποίες καθορίζουν ότι αυτά είναι τα πιο συχνά συμπτώματα του εγκεφαλικού. Προφανώς δεν είναι μόνο αυτά, αλλά είναι τα πιο συχνά. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε το μνημονικό κανόνα απλά. Κάθε ένα γράμμα από τη λέξη απλά αντιστοιχεί και σε ένα σύμπτωμα. Οπότε το απλά αντιστοιχεί στο άκρο, πρόσωπο, λόγος, άμεσα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν έχω αδυναμία στο χέρι ή στο πόδι, αυτό αντιστοιχεί το άκρο, αν έχω αδυναμία στο πρόσωπο, μισή πλευρά του προσώπου μου δεν είναι η ίδια με την άλλη, προσπαθώ να χαμογελάσω και δεν μπορώ από τη μισή πλευρά, ή ο λόγος μου δεν είναι σωστός, οι λέξεις δεν βγαίνουν με νόημα, δεν αρθρώνω σωστά το λόγο μου ή δεν μπορώ να μιλήσω και καθόλου, τότε εάν κάποιο από αυτά τα συμπτώματα υπάρχει, τότε άμεσα θα πρέπει να μεταβώ σε κάποιο κέντρο το οποίο μπορούν να μου χορηγήσουν θεραπεία, έτσι ώστε να μπορέσω να μειώσω την πιθανότητα αναπηρίας από το εγκεφαλικό. Έτσι. Στην περίπτωση βέβαια που μιλάμε πάντα για το ισχυμικό εγκεφαλικό. Έχετε δημιουργήσει κάποιο application πάνω σε αυτό το... Για να πώς βοηθάει το application αυτό? Για μιλήστε μας λίγο για το θέμα. Να βοηθήσουμε τον κόσμο να εξοικειωθεί, γιατί σίγουρα κάτι που μπορείς να το πιάσεις με το χέρι σου και να έχεις μια διαδραστική σχέση είναι πιο εύκολο. Οπότε δημιουργήσαμε ένα application για το κινητό, στο οποίο μπορεί ο κόσμος να δει τα συμπτώματα του εγκεφαλικού, να υπολογίσει μέσα από ένα τεστ την πιθανότητα ανάλογα με το σύμπτωμα του να έχει κάποιος εγκεφαλικό, ανάλογα με το πόσα συμπτώματα έχει, και εάν παρελπίδα όντως συμβεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μπορεί να δει με τη θέση που βρίσκεται ποιο είναι το κοντινό νοσοκομείο το οποίο μπορεί να του παρέχει δυνητικά θεραπεία για το ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Χρησιμοποιεί το Google Maps έτσι ώστε να μπορέσει να σε καθοδηγήσει μέσω GPS στο κοντινότερο κέντρο. Η εφαρμογή αυτή είναι δωρεάν και μπορεί να την κατεβάσει από το Google Play Store. Αφορά στην παρούσα φάση κινητά που χρησιμοποιούν λογισμικό Android και αναμένεται να βγει και για κινητά που είναι iOS λογισμικού. Τι πρέπει να κάνει άμεσα ο πάσχων τη στιγμή που συμβαίνει το εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάποιος άλλος που θα βρεθεί δίπλα σε αυτόν που παθαίνει το εγκεφαλικό επεισόδιο? Συνήθως αυτός που παθαίνει το εγκεφαλικό συνήθως βρίσκεται σε μια θέση που δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα ενδεχομένως. Το σημαντικότερο είναι να ζητήσει βοήθεια από κάποιον δικό του, εφόσον μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο ή από το 166 ή κάποιον δικό του άνθρωπο. Για κάποιον τρίτο, ο οποίος βλέπει έναν δικό του άνθρωπο ή οποιονδήποτε άνθρωπο να παθαίνει ένα εγκεφαλικό, τότε θα πρέπει άμεσα
να μεταβεί σε ένα κέντρο το οποίο μπορεί να του παρέχει θεραπεία. Και αυτό το άμεσα είναι πολύ σημαντικό. Η δυνατότητα για θεραπεία σε ένα ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο έχει ένα περιορισμένο παράθυρο της τάξης των 4,5 ώρων σύμφωνα με τις παγκόσμιες οδηγίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μέχρι 4,5 ώρες λοιπόν από την εγκατάσταση των συμπτωμάτων μπορούμε να δώσουμε μία ενδοφλέβια θεραπευτική αγωγή η οποία ουσιαστικά διαλύει το θρόμβο και επαναφέρει την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή του εγκεφάλου η οποία εν δυνάμει βρίσκεται υπό νέκρωση. Αυτό ουσιαστικά ξαναφέρνει την αναπηρία που έχει ο ασθενής μας στην προηγούμενη κατάστασή του. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να κουνήσει το χέρι του, θα μπορεί να κουνήσει ξανά το χέρι του. Ή αν δεν μπορεί να μιλήσει, βλέπουμε σχεδόν σε ορισμένους ασθενείς, βλέπουμε και με το που γίνεται η χορήγηση, είναι σχεδόν μαγικό. Βλέπεις κατευθείαν ότι υπάρχει βελτίωση, ότι επανέρχεται στην πρώτερη του κατάσταση. Αλλά εφόσον έρθει εγκαίρως, μετά τις 4,5 ώρες, δυστυχώς φαρμακευτικά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, μετά τις 4,5 ώρες μπορούμε να κάνουμε μόνο μηχανική θρομβεκτομή και είναι περίπου μια διαδικασία όπως γίνεται και στο έμφραγμα περίπου, να το δώσω χοντρικά. Δηλαδή με ένα καθετήρα οδηγεί το επεμβατικός ακτινολόγος στο αγγείο που πάσχει στον ασθενή και με ένα συγκεκριμένο καθετήρα προσπαθεί να βγάλει τον θρόμβο που υπάρχει στην περιοχή. Γενικά όσο περνάει η ώρα από την εγκατάσταση του εγκεφαλικού, τόσο να γνωρίζουμε ότι μειώνονται και οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης. Όσο πιο νωρίς φτάνουμε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι μας χωρίς κανένα υπόλοιμα. Συνηθίζει ο κόσμος όταν βλέπει κάποιον να πέφτει κάτω από συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου να δίνει στον πάσχοντα ασπιρίνη, να δίνει νερό εκείνη τη στιγμή. Όλα αυτά είναι σωστά? Δεν θα πρέπει να δώσουμε τίποτα. Ούτε νερό, ούτε ασπιρίνη βεβαίως, ούτε κάποιο αντιπερτασικό φάρμακο, γιατί εάν το εγκεφαλικό αυτό που έχει πάθει ο ασθενής μας είναι ισχυμικό, μπορούμε να επιδεινώσουμε την κλινική του εικόνα και να δυσκολεύσουμε τους γιατρούς μετά στο να χορηγήσουν τη θεραπεία. Ή εάν είναι αιμορραγικό, γιατί δεν μπορείς να γνωρίζεις πριν γίνει η αξονική εγκεφάλου εάν το επεισόδιο είναι αιμορραγικό ή ισχυμικό, να επιδεινώσει με την ασπιρίνη την αιμορραγία και να χειροτερεύσει την έκβαση σε σημείο που μπορεί και να χάσει και τη ζωή του. Επομένως δεν δίνουμε τίποτα. Όσον αφορά το νερό ή οτιδήποτε άλλο προσπαθούν να δώσουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πεσμένος κάτω, δεν δίνουμε, γιατί αν υπάρχει ήδη μια δυσκολία στην κατάποση λόγω του εγκεφαλικού, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να το πνίξουμε και μετά να κυνηγάμε λοιμώξεις, πνευμονίες και άλλα προβλήματα. Επομένως αυτό που θέλουμε είναι να μειώσουμε τις παρενέργειες και να μεγιστοποιήσουμε την αντιμετώπιση πηγαίνοντας εγκαίρως σε ένα κατάλληλο κέντρο. Πόσο σημαντικό είναι να απευθυνθεί κάποιος σε μια εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης εγκεφαλικού επεισοδίου? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα και με το σωστό τρόπο. Αυτό μπορεί να γίνει με τον καλύτερο τρόπο σε ένα κέντρο το οποίο είναι ήδη δομημένο με τρόπο ώστε να μειώσει το χρόνο ανταπόκρισης. Και αυτό γίνεται στις μονάδες εγκεφαλικών, όπου υπάρχει ένας βασικός νευρολόγος ο οποίος δίνει την κατεύθυνση για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο ασθενής και υπάρχει ήδη από πριν ένας συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης του ασθενούς. Έχουν ήδη γίνει εκπαιδεύσεις και στο νοσηλευτικό προσωπικό και υπάρχει καλή συνεργασία με τους ακτινολόγους, με τους επεμβατικούς ακτινολόγους, με τους καρδιολόγους και όλοι μαζί, όλες οι ιατρικές ειδικότητες συντονίζονται υπό τη σκέπη ενός νευρολόγου, έτσι ώστε ο ασθενής μας να πάρει την καλύτερη δυνατόν φροντίδα και ιατρικά και νοσηλευτικά. Κέντρα τα οποία μπορούν ενδεχομένως να παρέχουν τη θεραπεία χωρίς να έχουν την κατάλληλη οργάνωση, συνήθως έχουν και μεγαλύτερους χρόνους παροχής θεραπείας. Εμείς στοχεύουμε στο να ο χρόνος αυτός θεραπείας, ο χρόνος, την ανταπόκριση δηλαδή στον ασθενή μας από τη στιγμή που έρχεται στο κέντρο να ελαχιστοποιηθεί, έτσι ώστε να μην χάνονται και άλλα κύτταρα. Ας σκεφτούμε ότι ο αριθμός των νευρώνων στον εγκέφαλό μας είναι περιορισμένος. Γεννιόμαστε περίπου με 100 δισεκατομμύρια νευρώνες. Σε ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
Ας σκεφτούμε ότι χάνουμε κάθε λεπτό έναν πολύ μεγάλο όγκο νευρικών κυττάρων. Κάθε λεπτό που περνάει, επομένως, μετράει. Θα πρέπει κάθε λεπτό που περνάει να είναι υπέρ της θεραπείας και όχι υπέρ του να χάσει χρόνο ο ασθενής μας. Εκτός από τη μονάδα έγκαιρης αντιμετώπισης εγκεφαλικού επεισοδίου που υπάρχει στην Ευρωκλινική Αθηνών, όπως ίσως υπάρχουν και στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα υγείας, υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία τμήματα αντίστοιχα αντιμετώπισης εγκεφαλικών επεισοδίων? Βεβαίως υπάρχουν δομές και στα δημόσια νοσοκομεία. Η αλήθεια είναι ότι υπόκειται στον κύκλο αυτών εφημεριών των δημοσίων νοσοκομείων. Και εκεί είναι το πρόβλημα ουσιαστικά, ότι ο ασθενής θα πρέπει από μόνος του να ψάξει ποιο είναι εκείνο το δημόσιο νοσοκομείο που εκείνη την ημέρα μπορεί να του προσφέρει τη θεραπεία και βεβαίως να αντιμετωπίσει και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ενδεχομένως καθυστερήσεις ή τόσο του ασθενού στην αντιμετώπιση του στο τμήμα των επιγόντων, στο να δει έναν νευρολόγο, στο να αντιληφθούν εγκαίρως ότι πρόκειται για ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία και γίνονται αξιόλογες προσπάθειες στο να χορηγείται όσο το δυνατόν σε περισσότερους ασθενείς η θεραπεία αυτή. Έχετε χάσει ασθενή την ώρα που προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο? Έχουμε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν έρθει εγκαίρως, με αποτέλεσμα η αναπηρία που τους μένει να είναι μεγάλη. Οι ασθενείς που δεν θα έρθουν εγκαίρως, δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν την θεραπεία. Είναι μεγάλη διαφορά να έρθει κάποιος ημίπληκτος και στη μία-μιάμιση, στις 2 ώρες να πάρει τη θεραπεία και να σηκωθεί και στις 3 μέρες να είναι στο σπίτι του, και είναι πολύ διαφορετικό να έρθει στις 10 ώρες γιατί περίμενε στο σπίτι μήπως του περάσει, με αποτέλεσμα να βρεθεί ημίπληκτος χωρίς να μπορεί να αυτοξυπηρετηθεί και να πρέπει μετά και η οικογένειά του και η οικία του και το κοινωνικό σύνολο να υποστηρίξουν έναν άνθρωπο που πλέον έχει μεγάλα ελλείμματα στο πώς θα αυτοξυπηρετηθεί, στο πώς θα ανταποκριθεί στις ανάγκες του και προφανώς το πώς θα επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Η θρομβόληση είναι πραγματικά σωτήρια για τον ασθενή και θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι υπάρχει δυνατότητα και ότι το ισχυμικό εγκεφαλικό θεραπεύεται. Ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχετε πάρει ασκώντας το ιατρικό σας λειτουργήμα? Να έρθει ο ασθενής μετά τη λήψη της θεραπείας και να μου πει: «Γιατρέ, σε ευχαριστώ πολύ, γύρισα πίσω σπίτι μου».